Γεια σας! Τι κάνετε? Λοιπόν, το πλάνο θα ξεκινήσει κάπως έτσι. Μπισκότα τριπλή σοκολάτας. Θα τα φτιάξετε. Έχουν 5 λεπτά για να τα ετοιμάσουμε και 10 λεπτά να ψηθούν. Συνολικά 15 λεπτά για να τα φτιάξετε. Σε 15 λεπτά θα έχετε τη διπλάσια ποσότητα. Αυτά είναι τα μισά. Οπότε νομίζω ότι τα λιγουρεύεστε. Κοιτάξτε εδώ. Χριστός Ανέστη σε όλους. Τα είπαμε χτες. Κοιτάξτε εδώ τι θα φτιάξουμε. 10 λεπτά ψήνονται στο φούρνο. 5 λεπτά κάνουμε να τα ετοιμάσουμε. Είναι τα απόλυτα μπισκότα σοκολάτας που υπάρχουν. Μπορεί να τα φτιάξει και κάποιος που δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ με τη ζαχαροπλαστική. Μπορεί να τα φτιάξει κάποιος που του αρέσει η σοκολάτα και κάποιος που δεν του αρέσει η σοκολάτα. Μπορεί να τα φτιάξει οποιοδήποτε. Το φανταστικό με αυτά τα μπισκότα είναι ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, σε 15 λεπτά θα τα έχετε μπροστά σας. Θέλουν και 5 λεπτά να κρυώσουν, γιατί όταν βγουν από το φούρνο είναι μαλακά, οπότε πρέπει να τα αφήσουμε λίγο να σκληραίνουν. Αλλά όταν σκληραίνουν, αυτό που γίνεται είναι κάτι μοναδικό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας δείξω πώς είναι μέσα. Πρέπει να το δείξω και στις δύο κάμερες, και στο Facebook, εδώ, και στο Instagram. Αλλά είναι μαστιχωτά, κοιτάξτε. Πώς είναι εδώ. Αυτό είναι στο Instagram και αυτό είναι στο Facebook. Είναι τόσο μαστιχωτά που πραγματικά είναι τα απόλυτα μπισκότα σοκολάτας. Δεν είναι τα μαλακά τα μπισκότα. Γίνονται μόλις σε 15 λεπτά. Η συνταγή είναι συγκλονιστική. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, πάμε να γεμίσουμε όλο το Instagram. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει. Πάμε να γεμίσουμε όλο το Instagram και το Facebook με αυτά τα μπισκότα. Γιατί? Γιατί είναι σαν να τρως σουφλέ σοκολάτας. Το εσωτερικό είναι ακριβώς σαν το σουφλέ σοκολάτας. Απλά είναι πολύ πιο εύκολο να τα φτιάξετε. Φάω λίγο ακόμα. Και θα σηκωθώ, άμα να φτιάξουμε τα μπισκότα. Συγκλονιστική συνταγή. Χρόνια πολλά σε όλους. Να ζητήσουμε για χάρη. Όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω τα βήματα της συνταγής. Για αυτούς που παρακολουθούν από άλλες χώρες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, ό,τι θέλετε. Είναι συγκλονιστικό μπισκότο. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε σε 15 λεπτά θα είναι έτοιμα. Θέλουν μόλις 10 λεπτά ψήσιμο. Τι να σας πω, νιώθω πολύ υπερήφανος για αυτή τη συνταγή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να τη φτιάξουμε. Να σας καλημερίσω. Σήμερα ξεκινήσαμε στις 11 γιατί ξέρω ότι 10 η ώρα όλοι θα κοιμόσασταν. Οπότε δεν ήθελα στις 10 η ώρα να κάνω το live και να χάσουμε αυτή τη συνταγάρα. Και επίσης είμαι σίγουρος ότι άμα τα δείτε τώρα κατευθείαν θα σηκωθείτε να το φτιάξετε. Λοιπόν, υπενθυμίζω για αυτούς που δεν έχουν δει, θα φτιάξουμε αυτό εδώ. Μπισκότα τριπλή σοκολάτας. Είναι ακριβώς το εσωτερικό, το εσωτερικό του σαν τα brownies. Θα τα φτιάξουμε μόλις σε 15 λεπτά. 5 λεπτά έχει η διαδικασία και 10 λεπτά έχει το ψήσιμο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ, πολύ απλά στην κουζινάρα μου. Θα χαμηλώσω εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε από την αρχή. Βήμα νούμερο 1. Ανοίγουμε την κουζίνα μας στους 180 βαθμούς στον αέρα. 180 βαθμούς στον αέρα. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, σας έχω σε διπλό ταμπλό εδώ. Ένα εδώ και ένα εδώ. Έχω μία κατσαρόλα με νερό που βράζει με ένα μπολ από πάνω. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε μπεν μαρία, ή όσο σοκολάτα μας μπορούμε να τη λιώσουμε στα μικροκύματα, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν έχει το μικροκύματα, θα κάνω μπεν μαρία κανονικά, για να μπορέσετε να την κάνετε όλη τη συνταγή. Πολύ σημαντικό, μα πολύ σημαντικό είναι το μπολ μας να είναι πεντακάθαρο, να μην έχει ούτε μία σταγόνα νερό. Σήμερα το πρωί, γιατί έκανα τα μπισκότα το πρωί, πήρα από τη λάτσα το μπολ για να το βάλω για να πλύνω και είχε λίγο νεράκι μέσα. Δεν το πρόσεξα. Οπότε έβαλα να λιώσει τη σοκολάτα και μόλις έγιωσε τη σοκολάτα έπηξε. Γιατί άμα έχεις και λίγο νεράκι, η σοκολάτα γίνεται πηχτή, δεν λιώνει. Με αποτέλεσμα, εντάξει, εγώ το δοκίμασα γιατί ήθελα να δω άμα με κομμένη σε εισαγωγικά σοκολάτα βγαίνει η συνταγή. Ακόμα και με κομμένη σοκολάτα τελικά βγήκαν αυτά τα μπισκότα που είδατε. Επίσης, δεν είχα κανονική ζάχαρη, είχα μόνο άχνη ζάχαρη στη συνταγή και βαλάχνη ζάχαρη. Και πάλι μου βγήκε η συνταγή. Οπότε γενικά συνειδητοποίησα ότι
όσο κακή και αν είστε στη ζαχαροπλαστική, αυτά τα μπισκότα τα τέλεια θα τα βγάλετε 100%. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω το πόλ μπροστά μου, εδώ. Εδώ είμαστε. Τέλεια. Και στο μπολ, πρώτα απ' όλα, τι θέλω να ελέγξω, αυτό που σας είπα πριν. Δεν θέλω να έχει καθόλου μα καθόλου υγρασία. Σε περίπτωση που έχει έστω και μία σταγόνα νερό, όταν βάλουμε τη σοκολάτα να τη λιώσουμε, θα πήξει, γιατί με έχετε ρωτήσει πολλές φορές μερικοί. Έβαλα τη σοκολάτα να τη λιώσω και δεν έγιωσε ποτέ, έγινε πηχτή. Γίνεται γιατί, άμα έχει έστω και λίγο υγρασία μέσα στο μπολ, κατευθείαν γίνεται πηχτή η σοκολάτα. Δεν χαλάει. Απλά ουσιαστικά αρχίζει να δένει και να γίνεται η γαλακτοματοποίηση. Έστω και λίγο νερό είναι αρκετό. Οπότε, είναι ολόστεγνο και εδώ μέσα θα προσθέσω 225 γραμμάρια σοκολάτα. Θα είναι τα πιο σοκολατένια μπισκότα που έχετε φάει ποτέ. Συν 30 γραμμάρια βούτυρο. Δύσκολο, δεν νομίζω. Οπότε, έτσι όπως είναι το μπολ, πάει πίσω στη φωτιά. Εδώ. Έχω μια κατσαρόλα με νεράκι που βράζει. Θα βάλω και τη Μαρίζα εδώ. Και θα λιώσω τη σοκολάτα μου μαζί με το βούτυρο. Εδώ, κοιτάξτε. Σοκολάτα βούτυρο. Τώρα. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Σας είπα σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμα. Και αλήθεια, σας λέω σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμα. Λοιπόν, παίρνω εδώ πέρα ένα μπολ του μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλο μίξερ και έχετε το μικρό το μίξερ, μια χαρά δουλεύει και το μικρό το μίξερ. Σε περίπτωση που δεν έχετε καθόλου μίξερ, θα χτυπήσετε πολύ καλά τα αυγά με τη ζάχαρη με το σύρμα. Μέχρι που να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Άμα το κάνετε αυτό, η συνταγή πάλι θα βγει. Εντάξει. Απλά άμα χτυπήσουμε λίγο τα αυγά θα βγουν λίγο πιο αφράτα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, πολύ απλά 175 γραμμάρια ζάχαρη και σας είπα ότι το έκανα με άχνη ζάχαρη και βγήκε πάλι κανονικά. 175 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Σε περίπτωση που έχετε καστανή ζάχαρη, βάζετε καστανή. Μαύρη μαλακή δεν βάζουμε γιατί θα απλώσουν τελείως τα μπισκότα. 2 αυγά. 1. 2. Νομίζω ότι ως τώρα όλα τα υλικά τα έχετε σπίτι σας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχετε. Δηλαδή πραγματικά. Και έτσι όπως είναι, πάει στον κάδο του μίξερ, εδώ. Και χτυπάω μέχρι που να αφρατέψουν τα αυγά μου μαζί με τη ζάχαρη. Τρίτο βήμα. Κάνει πολύ θόρυβο. Μισό. Θα πάρω αυτό. Καλά. Εδώ. Τρίτο βήμα. Θα πάρετε ό,τι σοκολάτα σας έχει περισσέψει στο σπίτι. Άσπρη, γάλακτος, μαύρη, ό,τι έχετε και θα την ψιλοκόψετε. Θέλω άλλα 100 γραμμάρια σοκολάτα. Εγώ θα βάλω γάλακτος μέσα γιατί θέλω να το κάνει τριπλής. Οπότε έκανα με μαύρη σοκολάτα το μείγμα γιατί με μαύρη πρέπει να το κάνουμε το μείγμα. Θα βάλω γάλακτος μέσα και θα ρίξω άσπρη από πάνω. Εσείς μπορείτε να βάλετε άσπρη μέσα και να ρίξετε μαύρη από πάνω. Μπορείτε να κάνετε όπως θέλετε. Οπότε, θα χαμηλώσω εδώ. Καλά, η αλήθεια είναι πως με την κανονική τη ζάχαρη αφρατεύει πολύ περισσότερο το μείγμα. Γιατί με την άχνη δεν αφρατεύει τόσο. Οπότε, ψιλοκόβω τη σοκολάτα, 100 γραμμάρια ό,τι σοκολάτα θέλω. Ακόμα και. Τώρα θα κάνω διαφήμιση, δεν πειράζει. Και οι μπάρες τύπου Mars, Snickers, Bueno, KitKat, ό,τι έχετε μπορείτε να ρίξετε μέσα, να τα κάνετε super junk food. Να τα κάνετε πάρα πολύ παιχνιδιάρικα, Smarties, ό,τι έχετε μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, και μέσα στο bowl προσθέτω τη σοκολάτα μου. Εδώ. Εγώ επειδή θέλω να μου θυμίζει. Κάτσε να κλείσω το μίξερ. Για να ακούμε. Εγώ επειδή θέλω να μου θυμίζει έτσι λίγο brownies, θα ρίξω μέσα καρύδια. Δεν θέλω πολλά. 50 γραμμάρια ξηρό καρπό. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι ξηρό καρπό θέλετε. Εδώ. Μία πρέζα αλάτι, το αλάτι είναι απαραίτητο γιατί τα μπισκότα μας είναι γλυκά, οπότε θέλουμε το αλάτι να ισορροπεί την όλη γεύση. Θα βάλω ελάχιστο baking powder και πρέπει να σας δείξω πόσο baking powder, γιατί άμα βάλετε πολύ baking powder θα αφρατέψουν πάρα πολύ τα μπισκότα σας και θα σπάσουν και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κουταλάκι του γλυκού, εδώ. Έλα βγες. Αυτό είναι ένα κουταλάκι του γλυκού. Θέλω 1/4 από το κουταλάκι του γλυκού, εδώ. Κοιτάξτε. Αυτό. Μία μητούλα. Εδώ πέρα μιλάω στο Facebook, εδώ πέρα μιλάω στο Instagram. Εδώ, τόσο. Εδώ, ίσα baking powder, εδώ. Και η συνταγή μας έχει μόλις 35 γραμμάρια αλεύρι. Σε περίπτωση που δεν τρώτε γλουτένι, μπορείτε να βάλετε και αλεύρι χωρίς γλουτένι. Δεν έχει πολύ αλεύρι, μόνο 35 γραμμάρια. Οπότε βάζω και το αλεύρι μέσα.
και ανακατεύω όλα μου τα υλικά. Πρέπει οπωσδήποτε να ανακατέψω τα αλεύρι με όλα μου τα υλικά για να μην κάτσουν κάτω και να αφαντέψω τα μπισκότα και να γίνει τέλεια. Ανακεφαλαίωση. Εδώ έχω καρύδια, σοκολάτα, αλάτι, αλεύρι, μπέικιν. Ένα. Εδώ έχω τα αυγά μου μαζί με τη ζάχαρη που έχουν αφαντέψει. Κάτσε, ένα, δύο. Να σας τα δείχνω εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχω τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο που έχουν λιώσει λογικά. Τέλεια. Έχουν λιώσει, ανακατεύω. Εδώ. Και τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Ουσιαστικά θα ανακατέψουμε μετά τα τρία μείγματα. Περιμένετε να δείτε. Λοιπόν, λίγο ακόμα θέλει σοκολάτα για να λιώσει εδώ. Ελάχιστα ανακατεύω. Να βάλω λίγο ακόμα στην κρεμαρή. Δεν έχει λιώσει. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Αργήσαμε εδώ γιατί δεν έδωσε σημασία σε αυτό το στάδιο. Εν τω μεταξύ πάλι έπαιξε σοκολάτα μου. Γιατί έχει πήξει σοκολάτα μου. Μην πείζεις, δεν θέλω να πήξεις, θέλω να ρεώσεις, να γίνεις λιώμα. Δεν πειράζει, έπηξε πάλι, αλλά δεν πειράζει γιατί σας είπα το δοκίμασα και έπηξε και σε μένα και βγήκαν τα μπισκότα μια χαρά και σε εσάς αν πήξει δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Λογικά πρέπει να παίζει ρόλο το βούτυρο που έβαλα μέσα και αυτό πείζει. Σημαντικό. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ, βγήκε μια ωραία πάστα. Όπως ακριβώς σας είπα, βγήκε μια πάστα. Θα ρίξω την πάστα αυτή που βλέπετε μέσα στα αυγά, εδώ. Άμα γίνεται να μην είναι πολύ καυτή, καλό θα ήταν. Αλλά, σας είπα, είναι τα πιο εύκολα μπισκότα που υπάρχουν, οπότε δεν μας πειράζει. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, αυγά, ζάχαρη, βούτυρο και σοκολάτα, πάνε πίσω στο μίξερ και ίσα ίσα ανακατεύω για 10-15 δευτερόλεπτα, μέχρι που να γίνει ένα ωραίο σοκολατένιο μείγμα. Λοιπόν, είναι φανταστική συνταγή, δεν υπάρχει. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας τα έχω. Μαζεύω λίγο εδώ. Τέλεια. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Τελειώσαμε. Πάει αυτό. Και τώρα, βλέπετε όλο αυτό το υπέροχο σοκολατένιο μείγμα που έχουμε εδώ πέρα. Φανταστικό. Έτσι όπως είναι, θα ρίξουμε μέσα όλα μας τα στερεά. Κάνουμε ένα μικρό ανακάτεμα. Ο φούρνος πρέπει να είναι στους 180. Καλά το είπα. 180. 180 αέρα. Ανακατεύουμε μία σπάτουλα, ποτέ δεν ανακατεύουμε με σύρμα. Και έτσι όπως είναι, θα αφήσω αυτό εδώ γιατί το χρειάζομαι. Έτσι όπως είναι, έχω δύο ταψιά. Ένα, δύο. Και τα μπισκότα αυτά γίνονται με κουταλάκι. Οπότε, θέλω να χωρίσετε περίπου 10 με 12 μπισκότα. Παίρνετε μια κουταλιά της σούπας, εδώ, γεμάτη. Αδειάζεστε. Ένα, δύο. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο εύκολη συνταγή στον κόσμο από αυτή. Το καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει τα μπισκότα. 4. Και μην ανησυχείτε για το σχήμα, βλέπετε ότι δεν τα φτιάχνουμε γιατί θα φτιαχτούν μόνο τους με το που τα βάλουμε μέσα στο φούρνο. 5, 6, 7. Εγώ θα βγάλω 10 μπαμπάτσικα. Εσείς μπορείτε να βγάλετε και 12. Εδώ. 5 καθόλου. Μπράβο. Στα πόσα είμαστε, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και το τελευταίο μας εδώ. Άμα έχετε αλλεργία στα καρύδια βάζετε άλλο ξηροκαρπό, αλλά θέλουμε να βάλουμε ένα ξηροκαρπό για να κρατήσει τη σύσταση από τα μπισκότα, επειδή είναι τόσο μαλακά σαν brownies, ουσιαστικά τα καρύδια λειτουργούν σαν τη σκαλωσιά των μπισκότων μας και τα αφήνουν να κρατήσουν ωραίο σχήμα. Τώρα, αν έχετε τελείως αλλεργία στους ξηρούς καρπούς και δεν μπορείτε να φάτε καθόλου, μην βάλετε καθόλου. Λοιπόν, αυτά τα αφήσω εδώ, γιατί είναι ο μη ζύμη και τρελαίνομαι για ο μη ζύμη. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος, έχει προθερμανθεί και θα ψήσω στους 180 βαθμούς για ακριβώς 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά τα μπισκότα σας θα είναι έτοιμα.
Αυτό που κάνω είναι να βάζω ένα τεταψιά. Εγώ δεν τα βάζω και τα δύο μαζί. Βάζω ένα και μετά βάζω και το άλλο. Γιατί αλλιώς πρέπει όλη την ώρα να ανοίγω και να αλλάζω θέση στα τεταψιά. Οπότε μετά από 10 λεπτά τα μπισκότα σας θα είναι έτοιμα. Θα είναι κάπως έτσι. Δεν τρώγονται κατευθείαν ζεστά από το φούρνο. Πρέπει να τα αφήσετε 3-4-5 λεπτάκια μέχρι που να σκληρύνουν. Και για να τα κάνω τριπλή σοκολάτα όπως σας είπα, γιατί ήθελα να κάνω τριπλή σοκολάτα, το μόνο πράγμα που θα κάνω είναι να ρίξω λίγο λευκή σοκολάτα από πάνω εδώ. Εντάξτε. Ουσιαστικά η βάση τα μπισκότα γίνεται με μαύρη σοκολάτα. Μέσα έχω βάλει κομμάτια γάλακτος και από πάνω έχω βάλει λευκή. Τα 100 γραμμάρια σοκολάτας γάλακτος που λέμε μπορείτε να βάλετε ό,τι σοκολάτα θέλετε. Την επικάλυψη σοκολάτας που λέμε εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Αλλά στη βάση της συνταγής, το βασικό συστατικό που είναι η σοκολάτα, πρέπει να βάλουμε 225 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα. Καλή σας όρεξη, καλή σας επιτυχία. Στο τέλος θα έχετε κάτι τέτοιο. Το βλέπετε. Θα βγάλετε 10 με 12 καταπληκτικά μπισκότα που θα αλλάξουν τελείως την παλέτα σας. Κατευθείαν θα ξέρετε ποια μπισκότα είναι νόστιμα και ποια δεν είναι στη ζωή σας. Να δώσω και ένα δωράκι σήμερα, όπως κλασικά δίνουμε κάθε μέρα, ένα μαχαίρι. Εδώ είναι το Instagram, ένα μαχαίρι θα δώσουμε στο Instagram και ένα μαχαίρι θα δώσουμε στο Facebook. Θα κάνουμε post τη συνταγή στο Instagram, από εκεί κάτω θα γράψετε akisishop.com μία λέξη. Και στο Facebook, εδώ είναι το Instagram, εδώ είναι το Facebook. Και στο Facebook, κάτω ακριβώς από το live θα γράψετε akisishop μία λέξη .com. Φιλάκια πολλά. Σήμερα έκανα 11 η ώρα το live όπως σας είπα, γιατί ξέρω ότι όλοι κοιμάστε. Μην σας πω ότι και αύριο 11 θα το κάνω, δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται ότι πάει καλύτερα. Κάντε τη συνταγή, ανεβάστε story να γίνει χαμός. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω 20 υπέροχα μπισκότα για να συνεχίσω την μέρα μου. Κοιτάξτε. Λιώνει. Είναι ακριβώς σαν τα σουφλέ, σαν τα μουελέ. Καλή μας όρεξη.